Η άνοιξη θέλει αλλαγές και ανανέωση. Και ίσως ο ευκολότερος και ο πιο οικονομικός τρόπος για να αλλάξουμε το καθεστικό μας είναι να διακοσμήσουμε ένα τοίχο του με κάδρα. Τα μικρά κάδρα, ακόμη και με card postal, μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο εντυπωσιακά ακόμη και από ένα μεγάλο ζωγραφικό πίνακα. Πώς όμως μπορούμε να εξασφαλίσουμε ομοιομορφία? Ακολουθούμε τον κανόνα του χρώματος ή του στυλ. Είτε επιλέγουμε λοιπόν πολλά ίδια κάδρα σε διαφορετικά χρώματα, είτε επιλέγουμε ένα χρώμα σε πολλά διαφορετικά στυλ. Για φωτογραφίες ή για θέματα με πάρα πολλά χρώματα, είναι προτιμότερο να επιλέξουμε κάποιο κάδρο σε λευκή απόχρωση ή σε αυτή του φυσικού ξύλου. Αν πάλι τα κάδρα μας έχουν θέμα ασπρόμαυρο ή σκίτσο, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στο χρώμα. Όσο για τα μεγέθη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε, αρκεί να έχουμε δύο πράγματα κατά νου. Στους μικρούς χώρους, τα μεγάλα κάδρα μπορούν να κάνουν το δωμάτιό μας να δείχνει σημαντικά μεγαλύτερο. Και στους μεγάλους χώρους, αν επιλέξουμε μικρά κάδρα, τότε θα πρέπει να ποντάρουμε στην ποσότητα, ώστε ο τοίχος μας να μην δείχνει άδειος. Αν πάλι θέλουμε να συνδυάσουμε διαφορετικά μεγέθη κάδρων, τότε θα πρέπει πάντα να κρατάμε τα μεγαλύτερα προς τα κάτω και ανοιχτά στις άκρες της κάθε σύνθεσης. Και ερχόμαστε στο δύσκολο κομμάτι της τοποθέτησης που μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο απλό από ό,τι φανταζόμαστε. Ας δούμε μαζί πώς. Αρχικά κόβουμε σε χαρτί το περίγραμμα των κάδρων μας. Στη συνέχεια υπολογίζουμε πως ένα καλό ύψος για το κέντρο της σύνθεσής μας είναι το 1,60. Αφού μαρκάρουμε το κέντρο και με τη βοήθεια των χαρτιών στείνουμε την παράστασή μας με χαρτοτενία στον τοίχο έτσι ώστε να γνωρίζουμε το χώρο που θα χρειαστεί κάθε κορνίζα. Εφαρμόζουμε τενίες σιγατζάκια στο πίσω μέρος κάθε κορνίζας, αφαιρούμε το προστατευτικό χαρτάκι και πιέζουμε καλά. Αφού τις τοποθετούμε, τις ξεκουμπώνουμε και τις αφήνουμε να κολλήσουν πλήρως. Στο τέλος, ξανακουμπώνουμε τα κάδρα στη θέση τους. Χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητες ταινίες και γατζάκια για τα κάδρα μας, μπορούμε να ανανεώνουμε τους τοίχους αλλά και τους χώρους του σπιτιού μας όσο συχνά θέλουμε και χωρίς να ξοδεύουμε μια περιουσία. Join us!